Ποιοι παραμένει το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας με 7 στους 10 ανέργους να αναζητούν εργασία χωρίς επιτυχία ή περισσότερους από 12 μήνες και χωρίς φυσικά να λαμβάνουν επίδομα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρά την υποχώρηση της ανεργίας του 23,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 από 24,6% που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι, το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων παραμένει υψηλό, αγγίζοντας το 72,2%. Είναι χάλια η κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Μπορούμε να ξεσηκωθούμε, πρέπει όλοι. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν να βρουν τα παιδάκια. Έτσι θεωρώ. Αλλά μεγάλη. Και οι μεγάλοι άνεργοι είμαστε όλοι. Τραβάμε. Ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω, λόγω ηλικίας. Ότι πιστεύω ότι θα μεγαλώσει κι άλλο η ανεργία. Αν δεν κάνουν κάτι με την οικονομία, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι, είμαι από τους τυχερούς. Επίσης, όσοι δεν πήγαν καθόλου σχολείο έχουν και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας με 31,6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με 11,8% και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 17,3%. Τώρα, από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 11,4% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 84% αναζητά πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Παράλληλα, το 4,5% είτε αναζητά μερική απασχόληση, είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση. Υποφέρει ο κόσμος, δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει δουλειά πουθενά. Τι λένε συνήθως οι εργοδότες? Λένε ότι θέλουν πολύ χαμηλό, σε παίρνουν με 3 ευρώ, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Ξέρω παιδιά νέα τα οποία δουλεύουν με 3 ευρώ την ώρα. Εντάξει, όλο εκμετάλλευση είναι. Δεν υπάρχουν δουλειές, φυσικά δεν υπάρχουν δουλειές. Έχουν φροντίσει να μην υπάρχουν δουλειές. Έχουν φροντίσει τους νέους, τους έχουν απαξιώσει πλήρως. Οπότε τα παιδιά αναγκάζονται και φεύγουν. Γιατί βλέπω δεν τους πληρώνουν, κάνουν 2 μήνες να τους πληρώσουν. Επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, υψηλότερο εμφανίζεται το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες είναι 27,6%, ενώ στους άντρες ανέρχεται στο 19,4%.